Α, Α, ο κύριος Στυλιανίδης κάνει δηλώσεις ναι. για το πρωί στο Υπουργείο. Δηλώσεις για τη... μετά τη συνάντησή του στο κεντρικό λιμάνι και ο Πειραιά. Έχουμε έρθει με τον αρχηγό του λιμενικού σώματος και επιτελής του λιμενικού σώματος για να συζητήσουμε στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας τη μεγαλύτερη προτεραιότητα που έχουμε, που είναι τα θέματα ασφάλειας. Όπως έχει τονίσει και ο Πρωθυπουργός κατ' επανάληψη, τα θέματα ασφάλειας και ειδικά στην ακτοπλοεία είναι μη διαπραγματεύσιμα, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ανοχής. Και αυτό ξεκινήσαμε από την αρχή και αυτό θα συνεχίσουμε, γιατί παρόλο που είμαστε πάρα πολύ ψηλά, δυστυχώς παντού παραμονεύει το ανθρώπινο λάθος και αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να προλάβουμε αυτό το σκληρό ενδεχόμενο που η ζωή πολλές φορές μας έδειξε ότι είναι ανίκητο. Ήταν μια πολύ καλή σύσκεψη, ενημέρωση. Τα στελέχη εδώ του Κεντρικού Λιμεναρχείου μας ενημέρωσαν για όλες τις διαδικασίες ελέγχου και επιθεωρήσεων που κάνουμε. Είδαμε κάποια σημεία που μπορούν να τύχουν βελτίωσης. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση πάει καλά και φέτος. Πάρα πολλοί κόσμος φεύγει από τον Πειραιά. Θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά θέλω να επιμείνω, γιατί πρέπει να περάσει και ως μια γενική κουλτούρα, να μην αποδεχόμαστε ποτέ μείωση στο θέμα της ασφάλειας από κανένα. Πρέπει να απαιτούμε και εμείς ως πολίτες ότι η ασφάλεια είναι πάνω απ' όλα. Για μας σχέση... είναι το μεγάλο ζητούμενο, θα συνεχίσουμε σε αυτό, γι' αυτό θα γίνονται συχνές επιθεωρήσεις, συχνές συσκέψεις, ο αρχηγός και η επιτελής του θα είναι πολύ συχνά, όχι μόνο στον Πειραιά αλλά και στα άλλα λιμάνια, ακριβώς για να αποφύγουμε ένα ενδεχόμενο λάθος. Κύριε Υπουργέ, σε σχέση με τα αυτοπλοϊκά και ειδικά την τελευταία ενέργειά σας για τη μείωση του ΦΠΑ. Νομίζω ότι είπα στη Βουλή ισχύει και ήταν πριν 2 μέρες. Αυτό που λέμε, είμαστε σε διαβούλευση με το Υπουργείο Οικονομικών για το θέμα του ΦΠΑ. Θα δούμε τη γενικότερη οικονομική πολιτική, τους δημοσιονομικούς περιορισμούς και αυτό θα είναι μια γενική κυβερνητική απόφαση. Έχουμε ακόμα δρόμο να εξαντλήσουμε μέχρι να έχουμε όλα τα δεδομένα μπροστά μας. Έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε ήδη κάνει γύρω στις 1.500 ελέγχους και έχουμε βρει γύρω στις 21 με 23 παραβάσεις και έχουν τιμωρηθεί. Θα συνεχίσουμε και γι' αυτό τον λόγο μία περίπτωση κατέληξε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και αναμένουμε την απόφασή της, έτσι ώστε αυτή η καταγγελία, εάν ισχύει, όντως να τιμωρηθεί με πάρα πολύ αυστηρό τρόπο για να στείλουμε και το μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.